Καλησπέρα. Ήταν ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σίγουρα πιο εύκολα από ό,τι το περιμέναμε, με βάση και την παρουσία του Απόλλωνα και στη φετινή χρονιά και τα τελευταία παιχνίδια που ειδικά στην άμυνα βγάζει μια πολύ έντονη επιθετικότητα και αποδιοργανώνει τον αντίπαλο. Για μας το ζητούμενο ήταν μετά το κακό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ και γενικά τα τελευταία 2-3 κακά παιχνίδια που κάναμε, ήταν το πώς αντιδρούσαμε και το πώς τα αποκρινόμαστε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που με χαροποιεί είναι ότι μετά από τις έντονες συζήτησεις που είχαμε με τους παίχτες την Κυριακή το βράδυ, κατάλαβαν ξανά ποια είναι η ταυτότητα της ομάδας και με ποιον τρόπο πρέπει να παρουσιαζόμαστε για να πατάμε καλά μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, πιέσαμε πολύ τον Απόλλωνα και στα 40 λεπτά. Παίξαμε με σχήματα που θα κρατούσαμε την πίεση καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και νομίζω αυτό έφερε το αποτέλεσμα. Τα 22 λάθη που έκανε ο Απόλλωνας που τον οδηγήσαμε νομίζω ότι δείχνουν την εικόνα της ομάδας μου αμυντικά. Και με αυτόν τον τρόπο βγήκαμε και στο ανοιχτό κήπεδο και σκοράραμε κάποιους εύκολους πόντους. Εντάξει, δεν έχει κρυθεί τίποτα, ο δρόμος υπάρχει πάρα πολύ, όλα κρίνονται στα play-offs. Για μας ήταν το σημαντικό μετά τον Πάτσο να καταλάβουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε και στην προπόνηση αλλά και στο παιχνίδι για να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο και συνεχίζουμε. Εντάξει, να ευχηθώ περαστικά στον Τζέικ, τον Μπράιαν που έτσι έχει μια αρρώστια που δεν μπορούσε με τίποτα να παρευρεθεί στο γήπεδο και να δώσω και τα εύσημα στον Όντουμ ο οποίος στην ουσία βγήκε από το νοσοκομείο για να έρθει να βοηθήσει την ομάδα όσον το χρειάστηκε. Εύχομαι καλή συνέχεια στο φίλο μου τον Τόνι και στον Απόλλωνα. Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον Κεραυνό. Δίκαιη νίκη από τη στιγμή που μιλάμε για μια ομάδα που ήρθε εκτός έδρας και είχε το προβάδισμα στο σκορ για 36-37 λεπτά. Νομίζω είναι πέρα για πέρα. Ουσιαστικά είναι το παιχνίδι των σημερινών αντίγραφων του παιχνιδιού, τελευταίου παιχνιδιού στο Στρόβολο, που ο Κεραυνός οδήγησε το παιχνίδι πάνω στις επαφές και φαίνεται ότι έχουμε τρομερό πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Να αντεπεξέλθουμε στο να οργανώσουμε δηλαδή το παιχνίδι, να έχουμε τις σωστές επιλογές. Και αν εξαιρέσω λίγο το πρώτο δεκάλεπτο, τα υπόλοιπα τρία δεκάλεπτα νομίζω ήμασταν υπό των περιστάσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την δίκαιη νίκη του Κεραυνού. Εμείς πήραμε ό,τι δώσαμε. Για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώσαμε την τελευταία εβδομάδα, σε μια εβδομάδα να δώσουμε τρία παιχνίδια. Αυτό θεωρώ ότι δεν βοηθά καθόλου ούτε τις ομάδες, ούτε τους παίκτες, ούτε τους προπονητές. Μην ξεχνάμε ότι κάνουμε ένα άθλημα το οποίο για να βελτιωθείς πρέπει να κάνεις και προπόνηση. Και με τον τρόπο που ήταν η διεξαγωγή αυτών των τριών αγωνιστικών την τελευταία εβδομάδα, κάθε άλλο βοηθούσαν και ειδικά ομάδες όπως είμαστε εμείς. Έχουμε τώρα τη διακοπή. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και τον νέο τον παίχτη μέσα, διότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει προσαρμοστεί καθόλου. Ώστε με την επανέναρξη του προαθλήματος, εμείς έχουμε ουσιαστικά ακόμα 4-5 παιχνίδια για να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την τρίτη θέση και να προετοιμαστούν για το κύπελλο και για τα play-offs. Τελειώνοντας, θα ήθελα για πρώτη φορά φέτος να ασχοληθώ και λίγο με τη διαιτησία. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα η διαιτησία, χωρίς να θέλω να μειώσω την νίκη του Κεραυνού, ήταν με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σε καμία περίπτωση δεν σφυρίζονταν τα ίδια φάουλ. Είχαμε τρομερό πρόβλημα σε αυτό. Μας εκνεύρισαν τα διάφορα σφυρίγματα που είχαμε. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι θέλουμε λίγο περισσότερο σεβασμό για να υπάρχει και τρίτη ομάδα στο δίπολο που υπάρχει Κεραυνός και ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Νομίζω θα είναι καλύτερο να βρεθεί και τρίτη ομάδα. Ήταν λίγο άσχημο αυτό που είδα σήμερα, διότι ήταν χαρακτηριστικές φάσεις μπροστά στα μάτια μας οι ίδιες, κάπου δίνουν τα φάουλ στην άλλη μεριά. Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε και την εμπειρία να διαχειριστούμε και την κακή μέρα των διαιτητών. Και το έναν έφερε το άλλον, γι' αυτό είχαμε αυτή την άσχημη εμφάνιση. Και επειδή είμαι άνθρωπος που
Δεν μ' αρέσει να παίζουν με νομισμό μου, γι' αυτό τα λέω. Σήμερα περιμένω και ο πρόστιμο μου από τη δικαστική, επειδή αναφέρθηκα για τη διαιτησία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτούμε ως ομάδα. Πρέπει να μιλήσω και με τον πρόεδρο, διότι έρχονται κρίσιμα παιχνίδια, κυπέλλου, πρωταθλήματος και με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση που θέλει ο Κεραυνός και η ΑΕΚ. Και το πρωταθλήμα και το κυπέλλο θέλουμε το εμείς ως Απόλλωνα. Γνωρίζετε ποιος είναι ο προπονητής στα Απόλλωνα. Αν υπάρχει περίπτωση να ανεχτώ οτιδήποτε που να μειώνει την προσπάθεια της ομάδας μου μέσα στο γήπεδο, και γι' αυτόν τον λόγο ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που είχαμε σε τόσο άσχημη αγωνιστική ημέρα τους τρεις μας τους διαιτητές. Καλή συνέχεια στον Κεραυνό, καλή συνέχεια στον Χριστόφορο, ό,τι καλύτερο.